Εμείς παλέψαμε για αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε. Όσον αφορά στην παιδεία, στηρίζουμε και θα στηρίζουμε τη σύγχρονη και συμπεριληπτική εκπαίδευση στη Θράκη. Διότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης και η δημιουργία νέων δημόσιων σχολείων με εισαγωγή των τουρκικών ως γλώσσας επιλογής. Η υποστήριξη των υφιστάμενων μειονοτικών σχολείων τόσο σε υλικοτεχνικό όσο και σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών επίσης είναι σημαντική ώστε να εξασφαλίζονται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες σε κάθε μαθητή. Η εξασφάλιση ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία θα ανταποκρίνονται και στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών της μειονότητας, ώστε η μειονότητα να θελήσει να τα αγκαλιάσει τα δημόσια νηπιαγωγεία και να στέλνει τα παιδιά της εκεί. Όπως επίσης και η εφαρμογή ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου που υπάρχει για την ίδρυση ιδιωτικών νηπιαγωγείων, και αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά οι προτεραιότητες και οι απαραίτητες τομές δεν αφορούν μόνο στην παιδεία, στον τομέα της παιδείας. Όσον αφορά τις διαχειριστικές και βακουφικές επιτροπές, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για χρηστή διοίκηση και διαφάνεια και την διενέργεια εκλογών, το συντομότερο δυνατό.